Το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Βρέμης προσφέρουν 4 βραβεία για να τιμήσουν τη μνήμη ενός επιστήμονα, ο οποίος πριν από ένα χρόνο έφυγε από τη ζωή, νικημένος από τον κορονοϊό. Εύη, του Ανδρέα Χίλμπολ. Του Ανδρέα Χίλμπολ. Είχε στόχο ο συγκεκριμένος άνθρωπος και επιστήμονας να ενώσει τα δύο πανεπιστήμια και να ενισχύσει την συνεργασία του Πανεπιστημίου της Κρήτης με το Πανεπιστήμιο της Βρέμης. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε λοιπόν 4 βραβεία στην μνήμη του. Θα συνδεθούμε και θα μιλήσουμε με την κυρία Μαρία Κανακίδου, καθηγήτρια υπολογιστικής χημίας περιβάλλοντος του Τμήματος Χημίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κυρία Κανακίδου, να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να αναφερθώ στον Ανδρέα Χίλμπολ. Είναι μια σπουδαία κίνηση, συγχαρητήρια και ίσως βέβαια καταστεί και θεσμός αυτή η πρωτοβουλία, αυτή η δράση, ευχή όλων μας. Να μας περιγράψετε λίγο τα βραβεία, να μας πείτε περισσότερα. Να σας πω πρώτα, θα ήθελα να πω δύο λόγια για τον Ανδρέα, ότι ήταν ταλαντούχος νέος επιστήμονας και ήταν αγαπητός από όλους τους συναδέλφους σε διεθνές επίπεδο. Άρχισε σαν μαθηματικός και συνέχισε όμως με πολύ ενδιαφέρον και με μεγάλη δίψα να κατανοήσει την ατμοσφαιρική ρήπανση με δορυφορικές παρατηρήσεις και με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων. Και γιατί σας τα λέω αυτά, είναι γιατί αυτά τα 4 βραβεία που θεσπίσουμε για τα επόμενα 4 χρόνια και ελπίζουμε να μπορέσουμε να τα υποστηρίξουμε και μετά από αυτό, σκοπό έχουν να υποστηρίξουν μετακινήσεις διδακτόρων και μεταπτυχιακών φοιτητών από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ανεξαρτήτως τμήματος, προς την Βρέμη, το συγκεκριμένο εργαστήριο από το οποίο προήλθε ο Ανδρέας, το Εργαστήριο Μεταλλοποίησης και Παρατήρησης του Συστήματος της Γης του Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής Φυσικής του Πανεπιστημίου της Βρέμης. Και από το Πανεπιστήμιο της Βρέμης, πάλι ανεξαρτήτως τμήματος και σχολής, προς το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών του Τμήματος Χημίας του Πανεπιστήμιου Κρήτης, το οποίο είχε έρθει ο Ανδρέας. Ο σκοπός μας είναι η μετακίνηση αυτή να είναι μέχρι ένα μήνα το πολύ, πάνω σε μια συγκεκριμένη θεματική επιστημονική, για έρευνα δηλαδή, στα θέματα τα οποία, με τα οποία ασχολιόταν ο Ανδρέας: ατμοσφαιρική ρήπανση, τηλεπισκόπηση, μοντελοποίηση, χημεία και κλίμα, κλιματική αλλαγή ουσιαστικά. Νομίζω ότι αυτά είναι όλα όσα μπορούσα να πω. Να μας πείτε ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση να το επαναλάβουμε, να γίνουμε. Μπορεί να υποβάλει αίτηση οποιοδήποτε μεταπτυχιακός ή διδακτορικός φοιτητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ανεξαρτήτως σχολής και τμήματος. Αρκεί να έχει επιστημονικά ενδιαφέροντα που να βρίσκονται στην ευρύτερη θεματική της ατμοσφαιρικής ρήπανσης, της τηλεπισκόπησης, δορυφορικές παρατηρήσεις δηλαδή, ναι, μοντέλα και σχετικά με χημεία και κλίμα. Θα μπορούσε να ανοιχθεί και ακόμα περισσότερο ό,τι σχετικό με αυτές τις τρεις θεματικές. Δηλαδή θα μπορούσαμε να δούμε θαυμάσια και κάποιο άτομο από την ιατρική που ασχολείται με την επίδραση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης στην υγεία, παραδείγματος χάρη, ή από τις κοινωνικές επιστήμες που ασχολείται με σχετικά θέματα. Αρκεί να θέλει να φύγει από το Πανεπιστήμιο, ναι, Κρήτης, να πάει στο Λάμος, στο Πανεπιστήμιο της Βρέμης, ναι, για να κάνει μια συγκεκριμένη θεματική επιστημονική μελέτη, που θα πρέπει να μας καταθέσει τη μελέτη με την οποία θέλει να ασχοληθεί και να μπορεί να προσδιορίσει αυτό μέσα σε ένα χρονικό όριο ενός μήνα. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας? Ουσιαστικά αυτές οι θέσεις είναι ανοιχτές. Κάθε 30 του Μάη θα επιλέγουμε από τους υποψήφιους οι οποίοι καταθέτουν τις αιτήσεις, ναι, την καλύτερη αίτηση για να χρηματοδοτηθεί. Δηλαδή περίπου είναι μία το χρόνο, εκτός αν έχουμε πολλές αιτήσεις και χρειαστεί να δώσουμε, μάλιστα, δύο το χρόνο. Και είναι δύο για να φύγουν από το Πανεπιστήμιο Κρήτης να πάνε στη Βρέμη και δύο να φύγουν από το Πανεπιστήμιο της Βρέμης να έρθουν στην Κρήτη. Μάλιστα. Κυρία Κανακίδου, να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που μου δόθηκε η ευκαιρία να αναφερθώ στον Ανδρέα. Ήταν η πρώτη απώλεια στην Κρήτη, αλλά ήταν πάρα πολύ μεγάλη απώλεια για την επιστημονική κοινότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλώς απόγευμα.